Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Blue Sky και στον Μπορείς να το σώσεις. Θα είμαστε περίπου κάνα μισάωρο εδώ να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον οικονομικό τομέα, τις τελευταίες νομικές εξελίξεις, τις υποθέσεις αυτές του νόμου Κατσέλη, διάφορα τέτοια θέματα. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στον Blue Sky και στον Μπορείς να το σώσεις την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο, έμπειρη, γνωστή και αποτελεσματική. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα, τρόποι επικοινωνίας. 2-11-18-60-001 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο του Blue Sky. Για όσοι επιθυμούν να βγουν και να μιλήσουν μαζί μας, θα πρέπει να κάνουν την εξής διαδικασία. Θα χαμηλώσετε τελείως τον ήχο της τηλεόρασης. Τελείως. Δεν μας ακούτε καθόλου. Και θα μας ακούτε από το σταθερό σας τηλέφωνο ή από το κινητό σας. Αλλά δεν θα ακούτε καθόλου από την τηλεόραση. Και το 49-64-569 είναι το τηλέφωνο του γραφείου στον Κορυδαλό που μπορείτε να καλείτε και τώρα και να παίρνετε σειρά προτεραιότητες γιατί έχει λίγο αναμονή. 2-10-49-64-569 για τα θέματα που θα πω και για τα παιδιά μας, για τους φίλους μας στο Μαρούσι, το άλλο μας κατάστημα, το νέο μας κατάστημα. 2-11-26-75-243 μπορείτε και τώρα να καλείτε. Θα σας πάρουμε αύριο το πρωί να δούμε ποιο είναι το πρόβλημά σας. Σε ποια θέματα έχουμε πρόβλημα και πού μπορούμε να δώσουμε μερικές λύσεις. Ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, νέες παλιές συντάξεις, δάνεια, πληστηριασμοί και ένα θέμα που θα θίξει τώρα καινούριο θέμα κυρία Βορδόνη, νομίζω επίκαιρο, να βγάλουμε μόνο λίγο τον κύριο Παναγιώτη. Κυρία Παναγιώτη, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ έχω ένα θέμα, έχω ένα δάνειο και θέλω να το πληρώσω εφάπαξ. Είναι γύρω στα 30.000, αλλά μπορώ να έχω κάποια έκπτωση, να δανειστώ για να τα δώσω. Θα το συζητήσουμε κύριε Παναγιώτη από το Γέρακα. Θα κλείσετε ένα ραντεβού ή στον Κορυδαλό ή στο Μαρούσι. Θα έρθετε με τα χαρτιά σας. Επιφυλασσόμεθα να απαντήσουμε στον αέρα. Θα την αξιολογήσουμε την υπόθεση και θα σας δώσουμε την απάντηση στο ραντεβού που θα κάνετε στο γραφείο. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς το βλέπετε, είναι εφικτό? Κύριε Παναγιώτη, Όλα πιθανά είναι. Ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε, γιατί το λόγο μου θα το κάνουμε. Απλά να δούμε λίγο και να αξιολογήσουμε την υπόθεση. Μπορεί να γίνεται, μπορεί και να μην γίνεται. Δεν μπορώ να έρχομαι εγώ τώρα. Μπορεί να γίνεται και μπορεί να μην γίνεται, κύριε Παναγιώτη. Αν δεν μπορείτε να έρθετε που λείπει ο άνθρωπος, εξυπηρετούμε και τηλεφωνικά. Με ραντεβού, μην αγχώνεστε, κύριε Παναγιώτη. Θα κλείσετε και ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τα χαρτιά, θα μας τα στείλετε και θα απαντήσουμε και τηλεφωνικά. Μπορούμε και αυτό. Αλλά να απαντήσουμε χωρίς να δούμε χαρτιά. Όταν μιλάμε για 30.000 ευρώ ή για 5.000 ευρώ, ένα σοβαρό άνθρωπο. Που τι θέλω... Τα χαρτιά είναι. Πάρετε τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, και θα συνεννοηθείτε με το γραφείο. Εντάξει. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να πούμε ότι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα πάρα πολύ μικρό σχόλιο για αυτά που έχουν γίνει τώρα τις τελευταίες δύο μέρες και να πάρω το λόγο, κυρία Βορδόνη. Λοιπόν, για μένα είναι αδιανόητο, ανεπίτρεπτο, να ζουν οι Έλληνες τέτοιες σκηνές. Απαράδεκτο σε ένα κράτος που οι πολίτες πληρώνουν φόρους, πληρώνουν με αίμα τις υποχρεώσεις τους, είναι υποχρεωμένο το κράτος να παρέχει τις υπηρεσίες με ασφάλεια και πλουσιοπάροχα. Μέχρι εδώ θέλω να μιλήσω. Όμως, το λόγο τον πάρει η κυρία Βορδόνη, παρακαλώ εσείς. Τώρα, αναφερόμενοι στο δυσάρεστο γεγονός που συνέβη με τη χιονόπτωση, που δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας εγκλωβίστηκαν σε αρκετά σημεία, θα πούμε, της χώρας μας, ειδικότερα για την Αττική, απευθυνόμενοι τώρα στον κόσμο αυτό, εμείς μπορούμε να τους κατευθύνουμε, γιατί υπάρχουν τρόποι να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις τους. Θα απευθυνθούν σε εμάς και με οδηγίες συγκεκριμένες θα δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε είτε ατομικά είτε ομαδικά. Άρα, για όσους θέλουν να πάρουν πληροφορία, ισχύουν πάλι τα τηλέφωνα 2-10-49-64-569 και 2-11, το τηλέφωνο στο Μαρούς, να το βγάλουμε να το δείξουμε πάλι, 26-75-243. 2-10-49-64-569 και 2-11-26-75-243. Πάρτε πληροφορίες, ενημερωθείτε τι δικαιώματα έχετε εσείς που ταλαιπωρηθήκατε χωρίς λόγο και αιτία. Μέχρι εδώ θα πούμε. Νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν μας αυτές τις σκηνές που γίνανε και θέμα στην Ευρώπη, κυρία Βορδόνη, έτσι. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Πρωτόγνωρο. Και μετά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν προλεθεί συγκεκριμένα μέτρα παρθέτης, ναι, ώστε να μην διακινδυνεύσει καμιά ανθρώπινη ζωή. Ναι. Πρωτόγνωρη ήταν η αντίδραση. Η παροχή έχει ξαναπαιδευτεί ο ελληνικός λαός. Αυτό γι' αυτό σας διέκοψα. Δεν είναι πρώτη φορά που παιδεύεται. Λοιπόν,
Καλέστε στο 2-11-49-64-569 και 2-11-26-75-243. Μιλήστε με την κυρία Βορδόνη που είναι δικηγόρος να πάρετε πληροφορίες. Όποιοι από εσάς ταλαιπωρηθήκαν ή έχουν φίλους και γνωστούς, παρακαλώ καλέστε και ενημερωθείτε. Ο κύριος Δημήτρης, παρακαλώ, ορίστε. Ο κύριος Δημήτρης. Γεια σας. Καλησπέρα. Είστε στον αέρα του Blue Sky, κύριε Δημήτρη, ορίστε. Γεια σας, κύριε Καλλιτιώτη. Καλησπέρα. Είναι και η κυρία Βορδόνη, εδώ δικηγόρος. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Είσαστε στον αέρα, θέλετε να μιλείτε, μιλήστε. Μάλλον δεν έχει καλό σήμα ο κύριος Δημήτρης, θα σας ξανακαλέσει. Λοιπόν, το ξαναλέμε. 2-11-26-75-243 και 49-64-569. Καλέστε και τώρα και αύριο θα σας πάρουμε εμείς πίσω να σας ενημερώσουμε να μας πει το γεγονός και από εκεί και πέρα να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για αυτές τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που περάσανε για άλλη μια φορά οι Έλληνες. Συνεχίζουμε να πάμε στην καθημερινότητά μας και να πούμε ότι για όσους έχουν προβλήματα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, θα καλέσετε στο 2-11-26-75-243 και στο 2-10-49-64-569 ή, παιδιά, βγάλτε λίγο το email, info2gih@papaki.gmail.com. Παρακαλώ, στείλτε τα ερωτήματά σας και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα έχετε μια απάντηση σε εμάς, είτε προφορικά είτε γραπτός. Λοιπόν, το λέω όταν έχετε εσείς, κυρία Βορδόνη. Εμείς τώρα γενικότερα διαχειριζόμαστε πολλών ειδών κρίσεις, θα πούμε, είτε οικονομικές, είτε γενικότερα ό,τι έχει να κάνει και με την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν στο κομμάτι με τα δάνεια τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν σταμάτησαν να κυνηγάνε τους δανειολήπτες, επειδή ήρθε ο χιονιάς, το αντίθετο θα έλεγα. Απλά για λίγες μέρες μπορεί να έπαυσαν να λειτουργούν κάποιες κεντρικές υπηρεσίες, γιατί υποχρεώθηκαν να μείνουν και κλειστές λόγω των αργιών. Από και μετά τα εξόδικα έρχονται κανονικά. Οι κοινοποιήσεις γίνονται των διαταγών πληρωμής. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να στηθούμε απέναντι στα πιστωτικά ιδρύματα, να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και να σώσουμε τελικά τον Έλληνα δανειολήπτη. Γιατί με τον τρόπο αυτό σώζουμε και την κύρια κατοικία και την δεύτερη κατοικία. Και γενικότερα προστατεύουμε συνολικά τους ανθρώπους που έχουν εμπλοκή στο συγκεκριμένο δάνειο. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και από ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, επειδή ρωτάει πολλοί κόσμο, μπορεί να υπέρθει δυστυχώς το δυσάρεστο που μπορεί να είναι μια κατάσχεση του ακινήτου με το επόμενο χαρτί που θα είναι ο πληστηριασμός. Άρα λοιπόν να μην παρατάμε τα δάνεια στην άκρη. Μην θεωρούμε ότι μια καρτούλα πιστωτική, η οποία μπορεί να φτάσει το ποσό του σε 40.000 ευρώ, ότι δεν θα μας αγγίξουν ποτέ. Ούτε να πιστεύουμε ότι επειδή εμείς τεχνιέντος με κάποιους τρόπους, επειδή κάποιους ρωτήσαμε, αρχίσουμε και ξεφορτωνόμαστε τα ακίνητα, ότι δεν μπορεί να εμπλακούμε σε κάποια καταδολίευση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθούμε σωστά και συνετά και να πάρουμε τη γνώμη και τη συμβουλή των ειδικών. Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια τηλεοπτικής προβολής είμαστε ξεκάθαρα μπροστά. Είμαστε ξεκάθαρα αυτοί που έχουμε καταφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και νομίζω ότι γιατί να μην το πούμε πλέον επίσημα, ότι πρέπει σε εμάς να απευθυνθείτε. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι έρχονται οι άνθρωποι ταλέποροι ή ταλαιπωρημένοι στο γραφείο, έχουν συνεργαστεί, θα πω, με διάφορους συμβούλους. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει. Το αποτέλεσμα όμως είναι. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, ενώ είναι για τον γκρεμό, αντί να του δώσει το χέρι βοηθείας και να προσπαθήσει, οι κινήσεις και η μεθοδολογία που προτείνουν κάποιοι είναι όχι για τον γκρεμό. Δεν είναι μόνο για. Δηλαδή, τι να πω. Ακούω πράγματα τρελά. Ακούω πράγματα που δεν θέλω να τα πιστέψω. Αυτή τη βδομάδα είχαμε τουλάχιστον 10-15 υποθέσεις πληστηριασμού. Άνθρωποι που είχαν τελείως διαφορετική αντίληψη το τι σημαίνει πληστηριασμός, ακούω από ανθρώπους που είτε έχουν μια σχέση με τα νομικά, είτε μάθανε από την ανάγκη, είτε το ίντερνετ. Γιατί και αυτό το ίντερνετ έχει πολλά καλά, αλλά και πολλές άσχημες υπηρεσίες. Μία από την άσχημη υπηρεσία που έχει είναι ότι ενώ η πληροφορία είναι πολύ εύκολη να την πάρει κάποιος, άμα δεν έχει τη βάση, την επιστημονική βάση, δεν θα καταλάβει τίποτα. Και σου λέει, θα κάνω μία έφεση. Θα πρέπει να βγάλουμε τα σηκώτια μας να εξηγήσουμε στον άνθρωπο ότι, αχριστιανέ μου, εάν και εφόσον κάνεις μια απλή έφεση, δεν έχεις σταματήσει την τράπεζα που θα σε κυνηγήσει μετά την εμπορική στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή. Και εσείς, πού να ξέρετε τώρα που να πάτε και τι να εμπιστευτείτε. Εδώ όμως δείχνουμε την ποιότητα της δουλειάς μας, την αποτελεσματικότητα, γιατί από αυτό κρινόμαστε όλοι. Εδώ δεν λέμε αν είναι καλό παιδί Βορδόνη ή ο Χαλκιώτης. Εδώ λέμε ότι το φέρνει το αποτέλεσμα. Και θέλω να ρωτήσω,
Πριν βγούμε εμείς στην τηλεόραση, πριν έρθουμε εδώ στο Blue Sky, ήξερε κανένας από εσάς τι είναι το κούρεμα? Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Το κούρεμα στην Ελλάδα το φέραμε εμείς. Και κάποιοι το αντιγράψατε. Οκ. Okay. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχω δει πολλές λάθος συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι δανειολήπτες, γιατί ενδεχομένως σκεφτήκανε μια αμοιβή ενός συμβούλου. Τα πούμε όλα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Σου λέει εντάξει, μωρέ, και εγώ έχω τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, και τι έγινε? Ή άλλο σου λέει είμαι 70 χρονών επιχειρηματίας. Έχω κάνει, το έχω πάρει ένα ευρώ και το έχω πουλήσει ένα εκατομμύριο. Σιγά με να ακούσει το Βορδόνη και το Χαλκιώτη τώρα. Δεν είναι έτσι. Εν τω μεταξύ, τελευταία. Ή θα απευθυνθώ στους δικούς μου ανθρώπους. Ο καθένας είναι για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Με έχετε βγει εμένα ποτέ να μιλήσω για χρηματιστήριο? Με έχετε ακούσει ποτέ να μιλήσω γι' αυτό? Μία άποψη την έχω, αλλά η άποψη από την... έχει απόσταση. Από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εδώ λέμε αυτοί που ξέρουν, αυτοί που γνωρίζουν, αυτοί που φέραν το αποτέλεσμα, 99% το ξαναφέρουν. Ή νομίζετε εσείς ότι εμείς δεν ενημερωνόμαστε και ότι δεν ξέρουμε την οποιαδήποτε λεπτομέρεια και την οποιαδήποτε τρύπα να περάσουμε? Φτάνει να είναι νόμιμη. Ο γνωστός του γνωστού που είχα λέει έναν, που ερχόταν λέει εκεί στο καφενείο, που ήξερε έναν που ήταν συνταξιούχος, δεν παιδιά τώρα, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές για τους δανειολήπτες. Εμείς έχουμε πει αυτά που έχουμε πει, το ίδιο ισχύει για τους συνταξιούχους. Και με τη χειρία έχουμε θέματα, και με τους δημοσίους υπαλλήλους έχουμε θέματα, και με τους στρατιωτικούς εκεί με τα εφάπαξ έχουμε θέματα. Μην νομίζετε ότι ο κορονοϊός είναι το μόνο πρόβλημα. Αυτό είναι το πάπλωμα. Έχει από κάτω το 22. Αν έχετε προσέξει, κάθε χρόνο βγάζω ένα πίνακα. Και λέω, 1, 2, 3. Φέτος δεν έχω βγάλει τίποτα. Γιατί το ξέχασα να μην. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έχουμε ένα πτωχευτικό που έρχεται και θα είναι βαρβάτος. Οι πληστηριασμοί, 400.000 πληστηριασμοί με δημοσιεύματα. Τι νομίζετε ότι έχουν τελειώσει όλα? Και οι τράπεζες τώρα κάνουν και το άλλο το κολπάκι τώρα. Καινούριο κι αυτό. Δεν κάνω λέει ρύθμιση. Μόνο να το πουλήσεις. Καλά να μας κάνουν οι τράπεζες. Αφού έχετε δώσει όλο το πλαίσιο, δεν έχετε προστατεύσει τους δανειολήπτες, δεν έχετε προστατεύσει τους χαμηλοσυνταξιούχους, δεν έχετε προστατεύσει τους ανέργους, δεν έχετε προστατεύσει τις επιχειρήσεις, δεν έχετε προστατεύσει τον κόσμο που μπήκε στην Αττική Οδό. Δεν προστατεύετε τίποτα. Ένας άνθρωπος που έχει χαμηλά εισοδήματα, κυρία Βορδόνη, τι νομικές ενέργειες έχει για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία? Νομικές. Αυτή τη στιγμή, επειδή περιγράφεται. Αν ακούτε την δικηγόρο, ότι αυτή τη στιγμή και ξεκινάει. Εσείς, επειδή αυτή τη στιγμή περιγράφεται μια πολύ σκληρή τραπεζική αντιμετώπιση των προβλημάτων, και αυτό είναι γεγονός. Απλά προηγουμένως θα συμπλήρωνα και θα έλεγα απλά ότι δυστυχώς στις περιπτώσεις διαπραγμάτευσης των τραπεζικών δανείων, μάλιστα, θα πρέπει οι Έλληνες δανειολήπτες να βάζουν λίγο στην άκρη το κομμάτι, να ρωτάνε τι θα πετύχω, πώς θα το πετύχω και αν, ναι, το κάνω έτσι, γιατί να μην το κάνω εγώ. Θα πετύχεις να αρχίσουμε... μην χάσεις το σπίτι σου. Ακριβώς. Θα το χάσεις το σπίτι σου. Ότι δεν πάμε να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε την τεχνική του κάθε διαπραγματευτή διαμεσολαβητή. Αυτός έχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που διαπραγματεύεται, εν προκειμένου εμείς, που σίγουρα κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε πώς γίνεται η τεχνική δική μας. Καλά, ο μάγειρας λέει ότι είναι τη συνταγή. Προφανώς όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει πολύ απλά ο κόσμος να ακούει. Όσοι μας εμπιστεύονται, γι' αυτό έχουν και σωθεί. Οι υπόλοιποι που αρχίζουν και αναρωτιούνται και το ένα και το άλλο και δεξιά, ναι, και αριστερά, ναι, δεν πειράζει που δεν έχουν έρθει, αλλά δυστυχώς μας έχει δικαιώσει, θα έλεγα, το πλήρωμα του χρόνου, γιατί κάποιοι από αυτούς ήρθαν μετά από 1-2 χρόνια, με προγράμματα όμως πληστηριασμών οι περισσότεροι εξ αυτών. Και με διαταγές πληρωμών και με απορριπτικές στο νόμο Κατσέλη. Άρα, γιατί θα πρέπει να φτάσουμε να έχουμε το αρνητικό αποτέλεσμα? Εμείς εδώ που σας μιλάμε από το βράδυ, δεν λέμε να έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα. Λέμε πριν φτάσετε στο δικαστήριο, το τελικό σας δικαστήριο, ελάτε να διαπραγματευτούμε. Πριν βγει η απορριπτική απόφαση, γιατί μπορεί να μην έχετε τις προϋποθέσεις για το νόμο Κατσέλη. Να βγάλουμε λίγο την κυρία Βαγγελία και να βάλουμε. Κυρία Βαγγελία. Περιμένω. Ορίστε εσείς στον αέρα. Κυρία Βαγγελία, εσείς. Είμαι ο Γαβρίλος Καλκιώτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη και καλησπέρα και στην κυρία Βορδόνη. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τη συντάξη χειρίας. Ναι. Τι εννοείται ακριβώς? Τι έγινε, τι περικοπές θα γίνουν, ναι, και που δεν έγιναν περικοπές στην τριετία. Μάλιστα. Θα απαντήσουμε κυρία Βαγγελία και σε αυτό. Στείλτε όμως εσείς, πάρτε αύριο στο τηλέφωνο να μας πείτε τη δική στην περίπτωση, γιατί ο κανόνας είναι συγκεκριμένος. Αν εσείς είχατε μείωση σύνταξη χειρίας? Όχι, δεν είχα, το 70% πήρα. Μάλιστα. Και στην τριετία δεν είχα μείωση. Ωραία. Ωραία. Θα έρθει η μείωση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαγγελία. Και αν έχει ατομική δική της, εκεί υπάρχει διαφορά με τον κόφτη, έτσι, προφανώς γι' αυτό. Πάμε, κυρία. Πάμε, κύριε Γιώργο, παρακαλώ, εσείς. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ορίστε, λοιπόν, είστε εσείς στον αέρα, παρακαλώ. Στον αέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη. Λοιπόν,
Είμαι 81 χρονών. Από το 1966 ταξίδευα στη θάλασσα. Βγήκαμε μια αλφα σύνταξη. Μάλιστα. Ξαφνικά βγαίνει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο στην κυβέρνηση και λέει: Ελληνίδες και Έλληνες, το κράτος δεν έχει λεφτά τώρα και μας κόβει μόνο με μαχαιριά τα δώρα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και την άδεια. Και μας λέει, όταν το κράτος κονομήσει, θα σας τα δώσουν. Ναι, το Άγιο Ποτέ. Περιμένουμε. Και προχωράνε τα πράγματα. Και έρχεται ο κύριος Κατρούγκαλος και δούλεψε το σύστημα της μουταρδέλας. Κάθε τόσο έπαιρνε και μια φέτα από τη σύνταξη. Ναι. Κάντε μια φετούλα, να μην φαίνεται. Ναι. Φέτα στη φέτα, εμένα μου κόψανε 400 ευρώ από τη σύνταξη. Μάλιστα, κύριε Γιώργο. Δηλαδή δεν έπαιρνα και πολύ. Ήτανε 1.300, μου κόψανε 400 και μου αφήσανε 900 και πληρώνω και νίκιο. Και τώρα με τις αυτές έρχομαι να πάρω και κανένα δανεικό από κανένα και ποιος δίνει δανεικά. Τώρα την εποχή δεν δίνει κανένα δανεικά. Και λέω τώρα εγώ, κάναμε αιτήσεις στον οίκο του ΝΑΒ, τα κομμένα. Ναι. Ξανακάναμε, τα στείλανα πάνω στα συμβούλια δικηγόροι, ξέρω εγώ τι κάνανε. Ναι. Καλά, το κράτος δεν γονόμησε τώρα να μας δώσει τα λεφτά που μας πήρε. Τώρα και εσύ το κράτος τώρα, εσύ πόσο σύνταξη παίρνεις? Τώρα 900. Εγώ τώρα μου αφήσανε 900. Εκατομμυρίουχος είσαι, σου λέει. Το κράτος πρέπει να βοηθηθεί. Το κράτος. Καταλαβες. Και από μένα το γέροντα θα βοηθηθεί. Βέβαια. 100 ευρώ στα φάρμακα του εμένα και της γυναίκας μου το μήνα. Βοήθαμε φτωχέ. 220 ευρώ ενίκιο για να ζήσω. Εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε? Βοήθαμε ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιώργο. Βοήθαμε φτωχή να μην σου μοιάσω, εννοείται. Από το χαμηλό συνταξιούχο, από τον άνεργο, από τον σύνταξη αναπηρίας, πού θα τα πάρει, εννοείται. Για όνομα Θεού. Θέλετε τώρα και παροχές, θέλετε και συντάξεις. Μια χαρά είμαστε. Τέλεια, δεν είναι όλα. Πάμε. Ο κύριος Γιάννης. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ είμαι ένας δανειολήπτης, ο οποίος τώρα περιμένω το τελικό δικαστήριο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είμαι στο νόμο Κατσέλη. Ωραία. Mm-hmm. Καλή επιτυχία. Στο μεταξύ πήγα... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μεταξύ θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο που μπορεί να καεί χιλιάδες κοσμάκης. Mm-hmm. Στο ειρηνοδικείο της Καλλιθέας. Γιατί σας τηλεφωνώ από Καλλιθέα. Mm-hmm. Οι φάκελοι για τα δικαστήρια που περιμένει ο κόσμος είναι πεταμένοι και ο ένας πάνω στον άλλον. Φανταστείτε να χαθεί ένα χαρτί, το τι απορριπτικές έχουν να βγουν από την οδική ο Καλλιθέας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, κύριε Γιάννη μου. Ευχαριστούμε. Εμείς αφήσαμε να μιλήσετε, δεν, ούτε διαφωνούμε. Εμείς δεν. Τώρα φυσικά δεν έχουμε πρόσβαση. Συστατευόμαστε με τη θέση αυτή. Ακούστε και φωνή και από εκεί και πέρα οι αρμόδιοι θα αξιολογήσουν. Εννοείται. Και στο τέλος θα σου πει: κοίταξε να δεις, επειδή δεν είμαι και κακός άνθρωπος η τράπεζα, για όνομα του Θεού, σου βγάζει το σπίτι στον πληστηριασμό και σου λέει: βρήκες τα λεφτά. Μα του λες: το έχεις βγάλει στον πληστηριασμό. Θα ζήσετε στιγμές ανεπανάλητες. Αλλά κανένας από εσάς ή καμία από εσάς δεν θέλω να βγει και να πει: μαμά! Όχι, μαμά! Σας έχουμε προειδοποιήσει. Σας έχουμε πει τι πρέπει να κάνετε, σας έχουμε πει για τις συντάξεις, σας έχουμε πει για τα αναδρομικά, χτυπιόμουν εδώ και σας έλεγε κάντε μια προσπάθεια. Τελείωσε. Ο καθένας θα πάρει τις ευθύνες του και όταν θα έρθουν εκλογές θα ψηφίσετε αυτά που θέλετε. Και μην ακούσω μετά κλάμα, μην ακούσω παράπονο, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Σας λέμε, έρχονται πληστηριασμοί. Μην πηγαίνετε μόνοι σας. Πάρτε ανθρώπους που να ξέρουν. Δηλαδή, πας σε έναν άνθρωπο και του λες: Ελλάδα, ωραία, έχεις ξαναπάρει καμιά υπόθεση? Έχεις πάρει καμιά υπόθεση ή είμαστε στο κυνηγητό? Ή είμαστε στο κυνηγητό? Μα είναι του παιδιού μου, του γνωστού μου. Ρε, τι παιδί μου και γνωστού μου? Εδώ θα χαθούν περιουσίες. Θέλετε να καταλάβετε, σας λέω. Θέλετε. Δεν θέλετε. Δεν πειράζει. Εγώ πάλι θα σας αγαπάω. Κύριε Αφρόσο, πάμε. Και βγάλετε τα τηλέφωνα Μαρουσίου μετά. Ναι, θέλουν, ναι. Βγάλουμε και το Μαρουσίου. Φωνάζει βορτά. 2-11-26-75-243. Βγάλετε. Ωραία, αυτό είναι. Ναι. Θα με σκοτώσει βορτά εδώ. Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους, υπήρχε, ξέρετε, εγώ θα σας τα λέω με χαμόγελο. Πάμε να βγάλουμε την κυρία Φρόσο. Όπως εδώ λέει, ξεκινάνε μηνύσεις και αγωγές. Θα κάνουμε μηνύσεις και στο χιόνι. Ήρθε πολύ πιο πριν. Για όνομα Θεού. Όταν δίνει το χιόνι ραντεβού, θα είναι τυπικό. Όχι, θα έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Για όνομα του Θεού. Πάμε, κυρία Φρόσο. Τι θα ζήσουμε? Ναι, κοιτάξτε, είμαι συνταξούχα.
Μάλιστα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Είμαι συνταξιούχα, ναι, και έχω χάσει τον σύζυγό μου και κλείνει 3 χρόνια το Μάρτι. Μάλιστα. Και παίρνω το 70%. Τώρα παίρνω και δικιά μου σύνταξη. Ναι. Τώρα πώς θα γίνει, θα μου κόψουν από το 70%? Θα στείλετε λίγο το χαρτί. Χρόνια. Το email, τα ξέρετε να χρησιμοποιείτε αυτά, κυρία Αφρόσο, τα ξέρετε να χρησιμοποιείτε? Δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρετε. Τώρα θα πάρετε αύριο 49-64-569 και θα πείτε: έχω αυτή την περίπτωση, είμαι τόσο χρονών, πέθανε ο σύζυγος τόσο, τόσο. Έχω ατομική σύνταξη, μπράβο, τόσο όλα, έτσι. Και, πολύ γρήγορα συνεργάτης δικός μας θα σας ενημερώσει. Ωραία. Τίποτα. Για, ρε παιδιά, αφού αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια υπηρεσία. Μια υπηρεσία δεν υπάρχει να πάρεις να ρωτήσεις. Θα σου πάει στην υπηρεσία της υπηρεσίας στην υπηρεσία. Θα έχετε κανένα παιδάκι μωρό, θα πάει φαντάρος, θα απολυθεί, θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά και εσύ θα κόβουμε μας στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο θα είσαστε. Εδώ ερχόμαστε και λέμε, πάρτε και θα έρχεται μια απάντηση. 211-2675-243 στο Μαρούσι για όσους επιθυμούν να κάνουν ραντεβού και 210-49-64-569. Μην περιμένετε να σώσει κανένας. Κανένας. Ο σώσον είναι αυτό, σωθεί το. Αυτό είναι. Παίζει με το σύστημα πλημμύρια. Όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του. Όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του. Αυτό είναι. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Η κυρία Άννα, πάμε. Κυρία, ναι, Άννα. Ορίστε, ναι, κυρία, ναι. Παρακαλώ, εσείς, κυρία Άννα. Ναι. Ορίστε. Να μιλήσω? Βεβαίως, εδώ είμαι, σας ακούω. Κοιτάξτε, σας πήρα για το γιο μου προσωπικά. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα με την εφορία. Μάλιστα. Είχε μία ρύθμιση κάνει, ναι, το Μάιο, γιατί, ναι, έχασε τη δουλειά του το Μάιο λόγω κορονοϊού, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Μάλιστα. Και έκανε μία τελευταία ρύθμιση που είχε στην εφορία, γύρω στα 200 ευρώ. Επειδή ήταν άνεργος, άφησε τις δόσεις απλήρωτες, 4-5 δόσεις, ναι, και ήθελε ο άνθρωπος να μπει στις 72 δόσεις. Ναι. Αυτοί τι κάναν, του πήραν τώρα δεν δοχτήκανε βέβαια, του μετάξαν την πλατφόρμα, ναι, πήγε και έκανε 2-3 φορές ο άνθρωπος απόπειρα, ναι, με λογιστή για να μπει και δεν μπήκε. Ναι. Και φυσικά του κάνανε, τα πήρανε, θέλουν να του πάρουν τα χρήματα από τη τράπεζα. Κατάσχεση. Έχουν κάνει. Πώς να το πω τώρα. Κατάσχεση. Έχουν κάνει κατάσχεση. Για πόσα λεφτά, Πήρα στην εφορία τηλέφωνο, ναι, και μου είπαν ότι πρέπει, λέει, πρώτα να εξοφληθεί το ποσό και μετά, λέει, να του κάνουν άσχητο λογαριασμό. Γιατί τα χρήματα βέβαια υπάρχουν στην τράπεζα. Πόσα λεφτά ήταν χρωστάει? Ένας μικρός λογαριασμός από τη δουλειά του που πούλησε ο άνθρωπος. Κυριανά. Είναι άνεργος αυτή τη στιγμή και θέλουν, ωραία, όχι να τον βάλουν στη ρύθμιση, να τον βάλουν βέβαια στη ρύθμιση, αλλά να του πάρουν τα χρήματα. Μάλιστα. Είναι δυνατόν? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Γιατί άμα αυτό ζητήσει συγγνώμη, δεν θα καθαρίσει. Ενώ κάποιοι, όχι, με μια συγγνώμη καθαρίζουν, κάποιοι άλλοι δεν καθαρίζουν. Άμα, ναι, πήγε ο γιος σας συγγνώμη, γίνεται τίποτα? Να πάει, όχι, να πει, βέβαια, συγγνώμη. Ορίστε. Όχι, βέβαια. Γιατί? Ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος, έκανε ένα λάθος. Γιατί είναι μονόπλευρο το παιχνίδι, είναι στημένο το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε και αύριο και να σας πάρουμε τηλέφωνο. Να ζητήσει συγγνώμη, να πει συγγνώμη, παιδιά μου, ξέφυγε η δόση. Συγγνώμη. Να υπογράψει και ένα χαρτί και να πει συγγνώμη. Προχωράμε. Κυρία Ελένη, ορίστε εσείς. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Θέλω να ρωτήσω. Προσπαθούμε να σας ξυπνήσουμε λίγο, να σας δακρυνήσω. Μήπως και μπορέσετε να μου πείτε τι να κάνω? Ναι. Είμαι συνταξιούχος αμαία. Μάλιστα. Τον 1η Ιουλίου πέρασα από επιτροπή. Ναι. Η σύνταξή μου έχει βγει επαορίστο. Μάλιστα. Αλλά παίρνω ένα παραπληγικό επίδομα. Ναι. Και περνάμε από επιτροπή. Μάλιστα. Η απόφαση βγήκε τέλη Ιουλίου. Μάλιστα. Τέλος πάντων, μέχρι τις αρχές του Γενάρη παιδευόμουν να μου βγάλουν την οριστική απόφαση και να πάρω και τα χαρτιά στα χέρια μου και τα αναδρομικά που μου χρωστάνε. Γιατί σταμάτησα να πληρώνομαι τον Απρίλιο. Μάλιστα. Μου δώσανε το εξάμηνο της παράτασης τον Αύγουστο. Έληξε τώρα το Γενάρη. Παίρνω τηλέφωνο στην Νικηφόρο, μου λένε ότι τα χαρτιά είναι έτοιμα και ρωτάω την κοπέλα, θα συνεχιστεί από την παράταση που έληξε το Γενάρη το παραπληγικό μου? Και μου λέει ναι, και θα πάρετε, λέει, και τα αναδρομικά. Προχτές πάω στην τράπεζα και όχι μόνο το τρέχον δεν έχει μπει, δεν έχουν μπει και τα αναδρομικά μου. Μην σας πάρουν για αυτά που έχετε μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Μην σας πάρουν για αυτά που έχετε μέσα. Να μιλήσετε αύριο με την κυρία Βορδόνη, να δούμε αν μπορείτε κάπως. Λοιπόν, επειδή έχουν δημιουργηθεί τέτοια θέματα για ένα πολύ μικρό διάστημα, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να το κάνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε λίγο και στις εκπεραιώσεις, έτσι, με ελάχιστο κόστος, αλλά
Το κάνουμε για μικρό χρονικό διάστημα, γιατί είχε περιπτώσει που κοπλάρετε εκεί, κολλάτε με τις υπηρεσίες. Μήπως και μπορέσουμε και το τελειώνουμε λίγο πιο γρήγορα. Για δεκπεραιώσεις μιλάω, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, για λίγο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό. Δεν το έχουμε συνέχεια, απλά λίγο να βοηθήσουμε. Ο κύριος Μιχάλης, παρακαλώ. Κύριε Μιχάλη, εσείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, εγώ έχω ένα στεγαστικό δάνειο, είναι περίπου 39.000 ευρώ. Μάλιστα. Έτσι, είναι 39.000 ευρώ. Είμαι δημόσιος υπάλληλος, δημοτικός συγκεκριμένα. Μπορώ να κάνω κάποιο κούρεμα? 99% όχι. Μάλιστα. Ξεκάθαρο, έτσι να είμαστε φίλοι. Τι μπορώ να κάνω, τίποτα? Μάλλον κούρεμα όχι, κύριε Μιχάλη. Το πληρώνετε στο δάνειο τώρα? Το πληρώνω κανονικά. Νομίζω πως όχι, κύριε Μιχάλη. Με αυτά που ισχύουν σήμερα, όχι. Το πληρώνω κανονικά, όπως σας είπα, ναι. Όχι, κύριε Μιχάλη, νομίζω πως όχι. Μάλιστα. Άρα, μένω όπως έχει, το πληρώνω. Και βλέπουμε. Και μιλάμε πρώτο ο Θεός το καλοκαίρι. Μήπως έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εδώ λέμε αλήθειες, δεν λέμε παραμυθάκια τώρα. Ούτε έλα από το γραφείο να το συζητήσουμε. Αυτό βγάζει μάτια, έτσι. Βγάζει μάτια τώρα. Ναι, γιατί τώρα μιλάμε για συγκεκριμένο υπάλληλο, ο οποίος είναι δεδομένο στο μισθό του, άρα γνωρίζει και η τράπεζα τι παίρνει. Μικρό το υπόλοιπο, ενήμερο το δάνειο. Τελειώσαμε. Γιατί οι παράγοντες δεν μας αφήνουν. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε για Θεσσαλονίκη τι έγινε εκεί με το πληστηριασμό. Να το ξαναπούμε. 300.000, 200.000 κούρεμα. Το σημαντικό είναι ότι φυσικά τον σταματήσαμε, ευτυχώς. Έστω και στο παραένα, καταφέραμε να εξηγήσουμε ότι ήταν μια ταλαιπωρημένη περίπτωση ενός ανθρώπου, μιας οικογένειας βασικά. Η οποία είχε ακολουθήσει λανθασμένες εντολές, θα έλεγα, από τους συμβούλους εκεί, τους τοπικούς. Στο διατάφτα, βέβαια, καταφέραμε να εξηγήσουμε τι είχε γίνει με μια προκαταβολή που δόθηκε φυσικά, όχι το νούμερο που ζούσε η τράπεζα, ένα πολύ χαμηλότερο ποσό. Δόθηκε, βέβαια, προκαταβολή, γιατί μιλάμε για πληστηριασμό. Καταφέραμε να έχουμε και μια τεράστια διαγραφή και ένα πολύ μικρό υπόλοιπο τελικά που διαχειρίστηκε, γιατί μιλούσαμε και για επαγγελματικά δάνεια, που και εκεί είχαμε θέμα την αποπληρωμή τη χρονική. Να ξεχάσουμε τις 20 ετίες τα επαγγελματικά δάνεια, λίγο να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μιλάμε πλέον για 20 χρόνια. Δεν θα κοιμηθούμε στον ύμνο σας. Μιλάμε για πιο λίγα χρόνια, αλλά και πάλι. Όταν έχουμε κουρέματα μεγάλα, μη πέφτει το επιτόκιο, έχουμε γενικότερα βιώσιμες δόσεις, νομίζω ότι το τελευταίο που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι ο χρόνος αποπληρωμής. Ή ζητήστε ένα συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Παιδιά, για οποιοδήποτε κίνδυνο έχετε, το λέμε, κάνουμε και λίγο αστείο, έτσι, να κάνουμε λίγο χιούμορ, να γελάσουμε, γιατί άμα τα πάρουμε και πολύ όλα στα σοβαρά και στα μετρητά, θα πάμε στα νοσοκομεία που δεν υπάρχει ούτε καρέκλα. Λοιπόν, Εθνικό Σύστημα Υγείας κλονίζεται, γερά. Λοιπόν, προτείνουμε τα ακίνητα που είναι δίπλα στο μετρό, που έχουν την επενδυτική προσδοκία, να ενοικιαστούν όχι με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή αυτό που είναι 30 τετραγωνικά, 40 να πάρουν 4 εκατοστάρια, 4,5, τόσο νοικιάζονται αυτά, να πάνε με την ημέρα. Δίπλα στο μετρό, μια μισή γωνία είναι από το μετρό, πάρτε τηλέφωνο, προλάβετε, δηλώστε μια συμμετοχή με μια μικρή προκαταβολή, δικηγόρους, φωλιογράφους, όλα αυτά τα νόμιμα, τις νόμιμες διαδικασίες να τις κάνουμε. Βγαίνουν ισόγειο και τρεις και δίπλα ακριβώς θα βγουν άλλα τρία. Είναι αυτό στο 50% και το άλλο είναι υποκατασκευή. Αυτό 6-8 μήνες όταν θα ξεκινήσουμε, γιατί θέλουμε να δούμε ποιοι θα το πάρουν, τι θα το κάνουν, και το δίπλα είναι 12 μήνες παράδοση. Ελάτε, δείτε τα, είτε για επένδυση είτε για τη δική σας χρήση. Έχουμε 100 μέτρα στο πεδίο του Άρεως, στον τρίτο όροφο. Πολύ καλή τιμή του, θα το βγάλουμε και φωτογραφίες, θα το δείξουμε δίπλα στα δικαστήρια, είτε για επαγγελματική χρήση, είτε για να μείνετε, ή και για χρονομίσθωση. Έχουμε στην Αμφιάλεια κίνητα με θέα θάλασσα, 75 και 75. Άρα έχουμε λύσεις για ανθρώπους που θέλουν να πάρουν κάτι παραπάνω από το να έχουν στην τράπεζα, γιατί στην τράπεζα θα πάρετε ελάχιστα και στο φινάλε, στο τέλος θα μας πούνε να τους δίνουμε κιόλας, γιατί οι τράπεζες έχουν οικονομικό πρόβλημα και πρέπει να τους βοηθάμε, ενώ ο άνεργος, ο φτωχοποιημένος Έλληνας, οι νέοι μας, οι 35άριδες, που όλοι είναι για την αλλοδαπίν. Κύριε Βορδένη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά, καλό βράδυ. Έχετε κάτι να προσθέσετε, θέλετε κάτι άλλο να πείτε, γιατί μου λένε δεν σας αφήνω να μιλήσετε. Σήμερα νομίζω μιλήσατε. Σήμερα μιλήσαμε, εξηγήσαμε, είπαμε ότι γενικότερα πρέπει να ακολουθούν τους ειδικούς, να τους συμβουλεύονται και να τους εμπιστεύονται. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Blue Sky για την παράτηση που μας δίνει. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Βαθιά, ωραία αναπνοή με αισιοδοξία. Αλλά από εδώ και πέρα ο καθένας μετράει τις κινήσεις του. Εκεί που απευθυνόμαστε, εκεί που είμαστε με αυτούς που είμαστε, για να υπάρχει και η πόρτα ανοιχτή να λύσει το πρόβλημα. Όλοι μαζί.
Παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο. Να μείνει ο Έλληνας στο σπίτι του. Λέμε ναι στην υποχρεωτικότητα το να έχει ένα μισθό. Ναι στο να μην χάσει το σπίτι του. Λέμε ναι να ζει μια αξιοπρεπέστατη ζωή. Ακολουθείς το Γαβρίλιο Χαλκιώτη του και μπορείς να το σώσεις, γιατί είναι για αυτά που αγωνιζόμαστε. Να δάνεια, οι συντάξεις, κάτι καλύτερο. Όλα τα προβλήματα θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Λίγο κατανόηση. Να βοηθήσουμε και στις εκπαιρεώσεις και ψάχνουμε και καλά ακίνητα, είτε να αγοράσετε είτε να πουλήσετε. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243. Ελάτε μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.